Σε μια τρομερή αποκάλυψη προχωρούν δημοσιογραφικές πηγές στη Ρωσία με πηγές φυσικά τις μυστικές υπηρεσίες του για το τι ετοιμάζεται για το Ιράν και αφορά αλλαγή καθεστώτος, κάτι που σίγουρα βάζει στο στόχαστρο και την Τουρκία του Ερντογάν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, μιλώντας με πιστούς φανατισμένους στρατιώτες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάσταση, στο Μασχάντ, δήλωσε με βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν φοβάται τις απειλές και την τεχνολογική όχι του Ισραήλ. Κάλεσε τους φρουρούς της Επανάστασης να μην υποκύψουν στις πιέσεις και να μην φοβούνται πιθανές επιθέσεις από το Ισραήλ, το οποίο έχει πιο ανεπτυγμένα αμυντικά και επιθετικά συστήματα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν Ρώσοι παρατηρητές, τέτοιες δηλώσεις αντανακλούν όχι τόσο εμπιστοσύνη όσο ένταση και άγχος στο ίδιο το Ιράν. Ο Ιρανό αξιωματούχο, πρώην διοικητή του σώματο των φρουρών τη Ισλαμική Επανάσταση, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει του κινδύνου που συνδέονται με την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Οι πρόσφατε αεροπορικέ επιδρομέ σε Ιρανικού στόχου κατέδειξαν την ευπάθεια του συστήματο αεράμινα του Ιράν συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών συστημάτων που είχε αποκτήσει προηγουμένω το Ιράν. Αυξάνονται οι ανησυχίε του Ιρανικού κύκλου για πιθανά Ισραηλινά χτυπήματα στι πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ιράν που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα. Ουσιαστικά το κλίμα κατά των μουλάδων και του στιγνού καθεστώτο του Ιράν υπάρχει και είναι μεγάλο αφού η προηγούμενη εξέγερση στο Ιράν κράτησε μήνες και δεν καταστάλθηκε ολοκληρωτικά. Οι Ιρανοί και οι Ιρανέ είναι έτοιμοι να βγουν στου δρόμου κατά του καθεστώτο των Αγιαλοτάχ. Σε μια επανάληψη του 1979 από την αντίστροφη πλευρά τώρα και σε αυτό είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σε αυτό το σενάριο θα ήταν αδύνατο να μην έχουμε μια από τα ίδια και στην Ισλαμική Τουρκία του καθεστώτος Ερντογάν που αναζητά οικονομική και στρατηγική διέξοδο στους BRICS που ελέγχουν Ρώσοι και Κινέζοι. Η επίθεση στην Τουσά στην Άγκυρα από Κούρδους ήταν ένα πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα να κάτσει στα αυγά της, σύμφωνα με εξέχοντες δυτικούς αναλυτές. Επειδή ο Τούρκος πρόεδρος δεν πρόκειται να καθίσει φρόνημα και επειδή ήδη εκατοντάδες Κούρδοι μαχητές έχουν εισέλθει στην τουρκική επικράτεια με άγριες διαθέσεις, σε συνδυασμό με την πείνα και την ανέχεια στη χώρα, το σενάριο εξέγερσης ίσως να είναι πιο κοντά από ποτέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.